Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά Grand Hotel. Στο σημερινό μας βίντεο έχει πολλές εξελίξεις, σκοτεινά μυστικά και απίστευτα γεγονότα. Ένα στοιχείο φωτιά για το βιαστή της Πελαγίας θα έρθει στην επιφάνεια και θα την καταρακώσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς τα κομμάτια του puzzle αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους. Ο Πέτρος και η Αλίκη, σε μια προσπάθεια να αποκαλύψουν τον πραγματικό δράστη της απόπειρας βιασμού, βάζουν ένα παράτολμο σχέδιο σε εφαρμογή. Προσπαθούν να φέρουν το χρόνο στο δωμάτιο 22. Ξέρετε, εκείνο το δωμάτιο που έχει κλειδιά για όλα τα μυστικά. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης είναι κάποιος από την οικογένεια της Αλίκης. Μια υποψία που φέρνει απίστευτη ένταση μεταξύ της Αλίκης και του Πέτρου. Δεν είναι εύκολο να αποδεχθείς ότι κάποιος δικός σου μπορεί να είναι πίσω από κάτι τόσο τραγικό. Και αυτό τους επηρεάζει βαριά. Οι μέρες περνούν και η αγωνία κορυφώνεται. Ο Πέτρος και η Αλίκη βρίσκονται σε συνεχή σύγκρουση, καθώς οι ενδείξεις γίνονται όλο και πιο έντονες. Ένα βράδυ αποφασίζουν να πάρουν το ρίσκο και να αντιμετωπίσουν το χρόνο ευθέως. Όμως όταν μπαίνουν στο δωμάτιο, ο χρόνος αρνείται κάθε εμπλοκή. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να φέρουν περισσότερη ένταση και να τον κάνουν να υποψιαστεί ότι κάποιος τον παρακολουθεί. Και ενώ όλα φαίνονται να πηγαίνουν στραβά, η Αλίκη αρχίζει να αναρωτιέται μήπως οι υποψίες τους ήταν λαθασμένες από την αρχή. Λίγες μέρες αργότερα, ο Αλέξανδρος αποφυλακίζεται. Δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να τον κρατήσουν στη φυλακή για τη δολοφονία της Βασιλικής. Οπότε επιστρέφει ελεύθερος. Η επιστροφή του όμως στο ξενοδοχείο φέρνει τον Πέτρο στα όρια του. Δεν αντέχει τη σκέψη ότι αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος και σκεφτείται σοβαρά να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Μπορεί να το κάνει όμως. Μπορεί να φτάσει τόσο μακριά. Ο Νικόλας και η Αλίκη προσπαθούν να τον ηρεμήσουν, αλλά ο Πέτρος μοιάζει να είναι ένα βήμα πριν την έκρηξη. Η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου όταν ο Αλέξανδρος αρχίζει να επισκέπτεται το ξενοδοχείο καθημερινά. Ο Πέτρος δεν αντέχει να το βλέπει και οι σκέψεις για εκδίκηση γίνονται όλο και πιο έντονες. Μια νύχτα αποφασίζει να τον παρακολουθήσει. Τον βλέπει να συναντιέται με κάποιον άγνωστο και οι υποψίες του μεγαλώνουν. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος και τι κρύβεται πίσω από αυτές τις συναντήσεις. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, Κυβέλη προχωρά στα δικά της σχέδια. Θέλει να πάρει το μωρό της Ελένης όταν γεννήσει και να ξεφορτωθεί την ίδια. Η Ελένη, καταλαβαίνοντας τι έρχεται, προσπαθεί να κρυφτεί από το Ρίγα και τελικά το σκάει στο δάσος. Ο Πέτρος τη βλέπει, την ακολουθεί και λίγο αργότερα έρχονται οι πόνοι της γένας. Είναι μια στιγμή έντασης και αγωνίας. Θα τα καταφέρουν ή όχι? Εν τω μεταξύ η Κυβέλη δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Προσπαθεί να βρει τρόπο να εντοπίσει την Ελένη και να την πιάσει πριν να είναι πολύ αργά. Με τη βοήθεια ενός παλιού της συνεργάτη καταφέρει να μάθει που κρύβεται η Ελένη. Όμως όταν φτάνει εκεί η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό της. Η Ελένη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και η Κυβέλη πρέπει να αποφασίσει αν θα τη βοηθήσει. Και εδώ μπαίνει το επόμενο κομμάτι της ιστορίας. Η Πελαγία. Η Πελαγία βρίσκεται τυχαία μπροστά σε ένα στοιχείο που της αποκαλύπτει την ταυτότητα του βιαστή της. Το σοκ είναι ανυπόφορο. Δεν μπορεί να το πιστέψει. Λίγο αργότερα η Θεόνη τη βρίσκει λιπόθυμη στη κάβα και την παίρνει στο σπίτι της. Ο Βλάσης πηγαίνει να την πάρει και έρχεται σε σύγκρουση με το Χαραλάμπι. Η ένταση ανεβαίνει επικίνδυνα και κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κατάληξη. Ο Χαραλάμπης δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει την Πελαγία να φύγει τόσο εύκολα. Την κρατά στο σπίτι του ενώ ο Βλάσης προσπαθεί απεγνωσμένη να τη βρει. Η Θεόνη, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει, αποφασίζει να πάρει τα πράγματα στα χέρια της. Μια νύχτα καταφέρει να αποσπάσει την Πελαγία και την πηγαίνει σε ένα ασφαλές μέρος. Όμως ο Χαραλάμπης δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Θα κάνει τα πάντα για να τη βρει και να την πάρει πίσω. Από την άλλη πλευρά, ο Αλέξανδρος μαθαίνει όλη την αλήθεια για το μωρό και την ψεύτικη εγκυμοσύνη της Σοφίας. Ο Νικόλας, βλέποντας πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση, αποφασίζει να πάρει την Ελένη και το μωρό και να φύγουν μακριά από το ξενοδοχείο.
έχει ήδη βρει σπίτι και δουλειά και είναι έτοιμος να ζήσει τη ζωή που ονειρεύονταν μαζί της. Όμως η Σοφία το μαθαίνει και την εκβιάζει, χρησιμοποιώντας την καμαριέρα για να βρει πληροφορίες. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται εδώ. Η Σοφία δεν είναι διατεθειμένη να χάσει τόσο εύκολα. Με τη βοήθεια της πεθεράς της καταστρώνει ένα νέο σχέδιο. Η καμαριέρα αναλαμβάνει να παρακολουθήσει τον Νικόλα και την Ελένη, ενώ η Σοφία προσπαθεί να βρει τρόπο να τους αποτρέψει από το να φύγουν. Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη και ο Νικόλας καταλαβαίνει ότι δεν έχουν πολύ χρόνο. Πρέπει να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά. Την ίδια στιγμή ο πατέρας του Αλέξανδρου πεθαίνει και αυτό τον φέρνει πίσω στο σπίτι για την κηδεία. Επιστρέφοντας βρίσκει στο συρτάρι της Σοφίας ένα βότανο και καταλαβαίνει ότι η Σοφία και η πεθερά του είχαν στήσει ένα ολόκληρο κόλπο. Αγανακτισμένος απειλεί τη Σοφία ότι θα πάρει το μωρό και θα φύγουν μακριά. Η Σοφία όμως τον νικετεύει να μείνει, λέγοντας ότι δεν θα το αντέξει αν την αφήσει. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν είναι εύκολος άνθρωπος και οι αποφάσεις του είναι τελικές. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η Αλίκη προσπαθεί να ψαρέψει τον Ιορδάνη για να μάθει τι συνέβη την ημέρα που πέθανε ο πατέρας τους. Μαθαίνει ότι είχε ένα μεγάλο τσακωμό με την Κυβέλη. Γνωρίζει επίσης μια γυναίκα που της αποκαλύπτει ότι ο γιατρός που υπέγραψε τη βεβαίωση θανάτου του πατέρα της ήταν απόν εκείνη την ημέρα. Άρα κάποιος πλαστογράφησε την υπογραφή του. Ποιος ήταν όμως αυτός και τι προσπαθούσε να καλύψει? Είναι ένα μυστήριο που περιμένει ακόμη να λυθεί. Η Αλίκη όμως δεν σταματά εκεί. Αρχίζει να ερευνά περισσότερο, ψάχνοντας παλιές φωτογραφίες και αρχεία του πατέρα της. Κάποια στιγμή βρίσκει μια επιστολή που φαίνεται να κρύβει κάτι σημαντικό. Η επιστολή αναφέρει έναν άγνωστο άντρα που είχε επαφές με τον πατέρα της πριν πεθάνει. Ποιος είναι αυτός ο άντρας και πώς σχετίζεται με την Κυβέλη? Και κάπου εδώ, φίλοι μου, τελειώνει το σημερινό μας βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο, να αφήσετε το σχόλιο με τις σκέψεις σας και φυσικά να εγγραφείτε στο κανάλι μας για να μην χάσετε καμιά από τις επόμενες εξελίξεις. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!